Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Πάμε να δούμε τα θέματα για σήμερα και πάμε πρώτα απ' όλα να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και τον Φίλιππο Καραμέτο, διότι σήμερα είχαμε την απολογία του συνοδηγού του Ρουπακιά. Φίλιππε. Καλό μεσημέρι σε όλους, Κιμ. Να πούμε ότι μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, πριν από λίγη ώρα παραδόθηκε ένας ακόμα καταζητούμενος μέλος της Χρυσής Αυγής, για τον οποίο έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, και παρουσιάστηκε σήμερα αυτοβούλος στην δημοκρατική υπηρεσία. Πρώτο για τον Αθανάσιο Τσόρβα, για τον οποίο έχει εκδοθεί το αντίστοιχο ένταλμα σύλληψης από τις 28 Σεπτεμβρίου, για συμμετοχή στην οργάνωση. Όσον αφορά τώρα το θέμα του Ρουπακιά και τον συνοδηγό, ο οποίος κατηγορείται. Ο Ιωάννης Καζαντζόγλου. Καζαντζόγλου, ναι. Είχε οδηγήθηκε σήμερα στην ανακρίτρια από το Πειραιά. Είχε κατηγορείται μάλλον για άμεση συνέργεια στο φόνο του παιδιού του Παύλου Φίσα. Και μετά την παρουσία του σήμερα στην ανακρίτρια Πειραιά, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Να πούμε βέβαια και να ωστόσο, κρίθηκε προφυλακιστέως. Όχι. Πήρε προθεσμία, κρατείται αυτή τη στιγμή. Και να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ από εκείνες τις μέρες, από εκείνο το μοίριο βράδυ, στο αυτοκίνητο του Γιώργου Ρουπακιά, του δράστη, βρέθηκαν η ταυτότητα και το κινητό τηλέφωνο του Καζαντζόγλου. Και γι' αυτό διηγήθηκαν οι αρχές στην σύλληψή του. Να θυμίσουμε στον κόσμο ότι είχε συλληφθεί και πριν από αρκετές ημέρες, είχε αφαιθεί ελεύθερος και συνελήφθη εκ νέου εχθές. Μάλιστα. Αυτά είναι τα νεότερα όσον αφορά αυτό το θέμα. Δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο μόνο να πούμε και κάποια άλλα στοιχεία για το θέμα των διώξεων. Ναι, βεβαίως. Διότι εχθές δόθηκε μάλλον, δόθηκε στη δημοσιότητα ένα έγγραφο των ανακριτών, στο οποίο οι δικαστές που χειρίζονται αυτή την υπόθεση της Χρυσής Αυγής κάνουν και το έστειλαν στη Βουλή για άρση συνσιλίας των βουλευτών Μπούκουρε, Ιωβούλ και Γερμανή. Φωτογράφησαν κάποιες διώξεις οι οποίες έρχονται και με τις οποίες απειλούνται οι βουλευτές. Αυτές, όπως δείχνουν, αφορούν κάποιες προπαρασκευαστικές πράξεις, κατάλυσης του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως αναφέρει η έκθεση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και πιθανόν φορολογικές παραβάσεις. Δεν φωτογραφίζει όμως συγκεκριμένα άτομα. Όχι, λέει για βουλευτές. Για όσους δηλαδή συμμετέχουν, για όσους είναι ενεργά στελέχη της Χρυσής Αυγής και όσοι βρίσκονται στο κοινοβούλιο. Αυτά όλα με αφορμή βεβαίως το αίτημα για άρση ασυλίας των τριών βουλευτών. Στην περίπτωση που ασκηθεί δίωξη, να πούμε, σε βάρος τους για τις προπαρασκευαστικές αυτές πράξεις, οι βουλευτές μπορούν να βρεθούν αντιμέτωποι ακόμα και με νέες συλλήψεις, αφού πρόκειται για ένα διαρκές έγκλημα το οποίο είναι κακούργημα και επιτρέπει χωρίς την άδεια της Βουλής ακόμα και τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Μάλιστα. Μήπως να θυμίσουμε και στον κόσμο τι θα συμβεί στις επόμενες μέρες με αυτούς, με τα μέλη της Χρυσής Αυγής που είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, κοιτάξτε, την Πέμπτη έχουμε στον χρονικό ορίζοντα. Καταρχήν έχουμε την Πέμπτη την νέα κλήση του Ρουπακιά που θα παρουσιαστεί στην ανακρίτρια. Να θυμίσουμε ότι είναι κρατούμενος στις φυλακές Μαλανδρίνου. Για τους υπόλοιπους τουλάχιστον δεν έχουμε κάτι άμεσο, εφόσον βρίσκεται σε εξέλιξη όλη αυτή η δικαστική έρευνα. Οι τέσσερις που βρίσκονται στον Κορυδαλό. Ακόμη δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Είναι δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία. Παραμένω στον Κορυδαλό, την Πέμπτη θα απολογηθεί ο Γιώργος Ρουπακιάς, οπότε από εκεί φαντάζομαι θα υπάρχουν και νεότερες εξελίξεις. Και εφόσον βεβαίως υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τις υποθέσεις άρσης ασυλίας των τριών βουλευτών, Μπούκουρε, Λιόπουλου, Γερμανή, αλλά και τις νέες διώξεις που έρχονται. Οπότε θεωρούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα πάρουν πάρα πολλές εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε μέχρι αυτή την ώρα. Οτιδήποτε προκύψει, θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Πάμε όμως τώρα να δούμε λίγο το ηλεκτρονικό φακέλωμα και τι σημαίνει αυτό. Και επίσης έχουμε και κάποιες άλλες ερωτήσεις να κάνουμε στον κύριο Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι. Τι σημαίνει το ηλεκτρονικό φακέλωμα για μας, είμαστε που είμαστε φακελωμένοι όλοι μας, τώρα αυτό τι θα πρόσθεσε? Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως ξέρετε και το έχει δηλώσει και παλαιότερο και ο κ. Μαυρακάνης το δήλωσε προχθές και ο κ. Στουρνάρας, στα πλαίσια της απονομής κατά το Υπουργείο Οικονομικών Φορολογικής Δικαιοσύνης, θα υποχρεώσει όλους τους πολίτες να δηλώσουν κινητή για κίνητη περιουσία, προκειμένου να καταρτήσει ένα περιουσιολόγιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα έχει τη δυνατότητα με το πάτημα ενός πλήκτρου να διαπιστώνει ποια είναι τα κίνητα που κατέχει ο οποιοσδήποτε από εμάς. Μα με το ε9 δεν γίνεται το ίδιο? Ναι, αλλά μόνο για τα κίνητα. Εδώ μιλάμε τώρα και για τα κινητά. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή θα υποχρεωθούμε να καταγράφουμε και τις καταθέσεις μας, να καταγράφουμε τυχόν μετοχές, να καταγράφουμε πράγματα μεγάλης αξίας που μπορεί να έχουμε στην κατοχή μας. Και αν αυτό συνδυαστεί
με το δηλαδή, γεγονός... συγγνώμη, γιατί εγώ έτσι μου αρέσει να δίνουμε και πρακτικά παραδείγματα. Ναι. Θα πρέπει δηλαδή να δηλώσουμε τι αυτοκίνητο έχουμε, ξέρω εγώ. Τα πάντα. Να δηλώσουμε κάποιο. Τι να πούμε τώρα. Ότι έχουμε μια μεγάλη τηλεόραση στο σπίτι, ας πούμε. Λοιπόν, ίσως πίνακες μεγάλης αξίας ή τη Μαλφή. Έτσι, εκτός από τα δάνεια που έχουμε στις τράπεζες, οικογενειακά κοιμήλια. Τα πάντα. Θα είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώνουμε τα πάντα. Και άμα δεν τα δηλώσουμε, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, άμα δεν πω εγώ ότι έχω, ξέρω εγώ, του 1800 ένα κουτί στο σπίτι. Προσέξτε, κάποια στιγμή στη διάρκεια του βίου του καθενός μας, ίσως χρειαστεί να γίνει οποιαδήποτε μεταβίβαση, να γίνει οποιαδήποτε κληρονομιά, γιατί κάποιος φεύγει από τον κόσμο του, το δω. Το μάταιο και βγαίνει στον άλλο κόσμο. Άρα λοιπόν περνάνε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία σε κάποιους άλλους. Άρα θα φανούν. Άρα λοιπόν τότε θα διαπιστωθεί ότι κάποιος έκρυψε και έχει κάνει ψευδή δήλωση με τις συνέπειες που έχει αυτή. Αφού συνήθως δεν γίνεται καταγραφή. Θέλω να πω ότι επιβιώνει κάποιος και κάποιος αποδέχεται την κληρονομιά, έτσι. Ακριβώς. Δεν γίνεται όμως καταγραφή αν ήταν, ξέρω εγώ, δύο κρεβάτια, δύο ντουλάπια, δύο ασυνικά. Όχι, κοιτάξτε, μιλάμε, είπαμε για πράγματα μεγάλης αξίας. Υπάρχουν πολίτες μας που έχουν πίνακες ζωγραφικής ανεκτήμητης αξίας. Υπάρχουν διάφορα κοιμήλια που μπορεί να έχει κάποιος που είναι μεγάλης αξίας. Ναι. Τέτοια προσδιορίζονται κατά φορολογικό νόμο αυτά που είναι πάνω από 10.000 ευρώ κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, ακίνητα που τα ήδη, όπως είπατε πολύ σωστά, τα έχουμε δηλώσει με το Ε9. Κινητά κάθε είδους, όπως αυτοκίνητα, σκάφη, οποιοδήποτε στοιχείο έχει ο καθένας. Ναι. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, τι θέλει να πετύχει το Υπουργείο Οικονομικό. Θα έχει τη δυνατότητα με αυτή την καταγραφή. Καταγράφει λοιπόν κάποιο την περιουσιακή του κατάσταση 31-12 ενός έτους. Συγκρινόμενη αυτή και τυχόν μεταβολές της με την περιουσιακή κατάσταση που έχει την 31-12 το επόμενο έτος, βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών τις μεταβολές, αν υπάρχουν τέτοιες, και αν δεν συνάδουν με τα εισοδήματα που έχει, καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση θα τον καλέσει τον φορολογούμενο να δώσει εξηγήσεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις δύο αυτοκίνητα και να τα έχεις κάνει τέσσερα, δεν μπορεί να έχεις ένα σπίτι και να απέκτησε κι άλλο, ή να αυξήθηκαν οι μετοχές σου ή τα χρήματά σου στις καταθετικοί λογαριασμοί που έχει στην τράπεζα. Πάντως φαντάζομαι ότι και εκεί θα θέλει πάλι έναν μηχανισμό ελέγχου, διότι το μόνο φυσιολογικό που θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς για κάποιον που εμπλουτίζεται παράνομα είναι να μην τα δηλώσει αυτά. Σαφέστατα. Φυσικά και όπως λέτε πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος μηχανισμός. Η διαδικασία αυτή προφανώς διευκολύνεται από τη δυνατότητα που έχουμε και με την καταγραφή των στοιχείων που γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών που μας βοηθούν ιδιαίτερα. Η μηχανογράφηση τα τελευταία χρόνια μας βοηθάει ιδιαίτερα να καταγράψουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Συν το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών ούτως ή άλλως έχει τη δυνατότητα να ξέρει ποιες δαπάνες κάνουμε εμείς για τις πιστωτικές μας κάρτες, για τα ιδιωτικά σχολεία, για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που πληρώνουμε, για τους λογαριασμούς ίδρυψη, αποχέτευση κτλ. Άρα λοιπόν πάντα μπορεί να έχει ένα οικονομικό προφίλ για τον καθένα από εμάς, τι εισπράττει ο καθένας από εμάς, τι αμοιβές έχει, τι δαπανά και να δει αν αυτά είναι σε συνάφεια. Αν δεν είναι και υπάρχουν αποκλήσεις, τότε θα κληθεί πολίτης να τα δικαιολογήσει. Νομίζω ότι ο διεφθαρμένος δεν θα πάει να τα δηλώσει έτσι κι αλλιώς, κύριε Μουζάκη. Εγώ θέλω να το σκεφτώ, δυστυχώς το σκέφτομαι λίγο πιο πονηρά. Σκεπτόμουν τώρα και αυτή τη ρύθμιση, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί το κράτος να δημεύσει περιουσία κάποιου που χρωστάει στο δημόσιο. Εγώ σκέφτομαι κιόλας ότι ψάχνουν να βρουν τρόπους να καταγραφούν τα περιουσιακά στοιχεία μας, ώστε σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο χρέος προς το δημόσιο, να ξέρουν κατευθείαν, ξέρω εγώ, θα πάρουμε αυτό. Α, αυτός έχει έναν πίνακα, θα γίνει δήμευση, ας πούμε. Ακριβώς. Κοιτάξτε, το δημόσιο ούτως ή άλλως, ξέρετε, και σήμερα έχει τη δυνατότητα σε κάθε περίπτωση να πάρει, να κάνει αναγκαστικά μέτρα σε οποιονδήποτε έχει οφειλές προς αυτό. Ναι. Και τι σημαίνει αυτό, ότι σε προσκαλεί, αν δεν ταυτοποιείς την οφειλή σου, ή μάλλον σου κατάσχει είτε κινητά είτε ακίνητα. Και στη συνέχεια, βεβαίως, προχωρά ίσως και σε πληστηριασμούς, ιδιαίτερα ακίνητης περιουσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι οφειλές. Επίσης, αυτό που είπατε τώρα, έχει τη δυνατότητα, είδαμε ότι υπάρχει νομοθέτημα, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που οφείλει, είτε να μεταβιβάσει απευθείας ένα ακίνητό του έναντι των οφειλών του στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή εγώ, αντί να το πουλήσω προς εσάς, και αυτό θα μπορούσε να γίνει, αλλά να δεσμευτώ με τα χρήματα που θα πάρω από εσάς να τα εκχωρήσω στο ελληνικό δημόσιο για να εξοφλήσω, ή απευθείας εγώ να πάω να το
μεταβιβάζω στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά εκεί έχει το εκεί... πρόβλημα ότι μπορεί το ακίνητο να είναι μεγαλύτερη αξία. Μπράβο, και δεν εκεί, θα λοιπόν, επιστραφεί σωστά, η διαφορά. Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς. Εκεί λοιπόν τι λέει η στρεβλή αυτή διάταξη και πιστεύω ότι θα τη δουν στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής κατά τη συζήτηση και θα τη διορθώσουν. Εκεί λέει το εξής, ότι αν τα χρήματα που οφείλει στο ελληνικό δημόσιο είναι για παράδειγμα 100.000 ευρώ και το ακίνητο που μεταβιβάζεις αυτό είναι 130, θα πάρει το δημόσιο ένα ακίνητο 130 και δεν θα σου επιστρέψει τα 30. Και θα συμψηφιστεί, λέει, μπορεί ίσως με κάποια οφειλή στην πορεία. Αλλά... Μακάρι, αυτό θα έπρεπε να γίνει. Αλλά η διάταξη έτσι όπως είναι γραμμένη σήμερα, σε ένα προσχέδιο που έχει πέσει στα χέρια μας, δεν λέει αυτό. Λέει ότι χάνονται τα 30.000 κατά επιπλέον. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι μια στρέβλωση. Και νομίζω ότι είναι γι' αυτό τη φύγουμε. Θα πρέπει να τη δουν, ούτως ώστε να διορθωθεί. Και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι αυτά τα πλεονάζοντα 30.000 να τα χρησιμοποιήσουμε για να καλύψουμε. Ναι, γιατί τυχόν... ακούγεται και αυτό. Ακούγεται ότι μπορεί σωστά. να ρυθμιστεί να, έτσι. Αλλά μελλοντική, απ' την άλλη, έτσι, αν υπάρχει μια οφειλή μεγάλη, δηλαδή τώρα αν μιλάμε για 100.000 ευρώ, είναι μια οφειλή μεγάλη, δύσκολα ας πούμε θα ξαναδημιουργηθεί τέτοια οφειλή 30, όχι, 40, αλλά, 50 ή άλλων 100.000 ευρώ, γιατί προφανώς είναι από κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία δεν απέδωσε και υπάρχει οφειλή. Δεν έχετε άδικο, όμως τα 30.000 για παράδειγμα, τι είναι προτιμότερο, να πάνε υπερπίστος και πατρίδος, γιατί πραγματικά υπερπατρίδος θα πάνε, ή να τα χρησιμοποιήσουμε, και, γιατί του χρόνου πάλι θα ξαναπληρώσει φόρο εισοδήματος. Του χρόνου θα σου ξανάρθει ο νέος φόρος ακινήτων. Του χρόνου θα έχεις να ξαναπληρώσεις τέλη κυκλοφορίας. Άρα σίγουρα κάτι έχεις να πληρώσεις. Άρα καλό θα είναι αυτά τα πλεονάζοντας, στο παράδειγμα μας, 30.000 να χρησιμοποιηθούν για τις μελλοντικές. Θα ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η καταγραφή περιουσιακών στοιχείων υπάρχει σε κάποια άλλη χώρα? Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχει, κατά αυτόν τον τρόπο, δεν μιλάω για το ε9, για την ακίνητη περιουσία. Μιλάω για αυτά που λέγαμε τώρα. Υπάρχει σε κάποια άλλη χώρα τέτοιου είδους καταγραφή? Έχουν αντίστοιχα νομοθετήματα. Βεβαίως εδώ προσπαθούμε να πρωτοτυπήσουμε, γιατί δεν έχουμε καταφέρει επί σειρά ετών, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, να χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή στην ρίζα της. Και αυτός είναι ο λόγος που αναγκαζόμαστε να ταλαιπωρούμε τον πολίτη και να τον θεωρούμε καταρχήν ως διεφθαρμένο, ως φοροφυγά, συλλήβδη, χωρίς διακρίσεις. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ξέρετε δυστυχώς... τι όμως, εγώ συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή πλέον το έχουμε μάθει λίγο πώς γίνονται αυτά, δυστυχώς, οι διεφθαρμένοι που λέτε και οι φοροδιαφυγάδες έχουν 101 τρόπους και πάλι να φοροδιαφεύγουν, να γράφουν την περιουσία τους σε κάποιες εταιρείες στο Παναμά και δεν ξέρω εγώ πού, και να μην εμφανίζονται εδώ, δηλαδή ακόμα και την κινητή περιουσία τους μπορούν να την χρεώσουν σε κάποια υπεράκτια εταιρεία και να μην εμφανίζονται εδώ. Σωστά, εγώ έχετε... πραγματικά αυτή την καταγραφή της περιουσίας τη βλέπω πιο πολύ πονηρά από εκ μέρους της κυβέρνησης προς τον απλό, αν θέλετε, Έλληνα πολίτη, για να μπορεί να βρει τρόπους να του πάρει τα χρήματα που μπορεί να του χρωστάει. Βλέπω ότι καταρχήν ξέρετε αρκετά τα θέματα. Πράγματι έτσι είναι. Όμως να σας θυμίσω το εξής, ότι τόσο στη χώρα μας γίνεται μια προσπάθεια, αλλά και παγκόσμια, όπως θα έχετε δει όταν συναντώνται G20, G8 κτλ. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια καταπολέμησης ιδιαίτερα αυτών των φορολογικών παραδείσων. Δηλαδή ο άλλος, όπως πολύ σωστά είπατε, κάνει, πηγαίνει και γράφει την περιουσία του, τη μεταβάζει σε μια υπεράκτη εταιρεία, σε μια offshore εταιρεία, και στη συνέχεια ξέρουμε τι γίνεται. Στα πλαίσια αυτά, τόσο η χώρα μας όσο και άλλες χώρες ανά τον κόσμο έχουν υπογράψει διακριτικές συμβάσεις για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Άρα προσπαθούν να συρρυκνώσουν αυτά τα φαινόμενα, γιατί ξέρουν ότι χάνονται δισεκατομμύρια, ίσως τρισεκατομμύρια παγκοσμίως εσόδων από τις ανά τον κόσμο χώρες φορολογικών εσόδων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Προσπαθούν, αν δεν μπορέσουν να το περιστείλουν, τουλάχιστον να το εξαλείψουν, να το μειώσουν. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί ξέρετε, η φοροδιαφυγή μπορεί να λες να κάνεις ευχολόγια ή να μιλάς συνέχεια για αυτήν, αλλά δύσκολα περιστέλλεται. Θέλει συγκεκριμένες δράσεις, θέλει αναδιοργάνωση, μιλάω για τη χώρα μας, του φορολογικού μηχανισμού. Θέλει χρήση των μηχανογραφικών μέσων που έχουμε στο μεγαλύτερο δυνατό σημείο. Και φυσικά, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, θέλει βούληση. Αν δεν έχεις τη βούληση να την πατάξεις, ό,τι και να λέμε, είναι σαν να χτίζουμε πάνω στην άμμο. Κύριε Μουζάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα θέματα του www.vastileto.gr, το site που σας ενημερώνει γύρω από τα θέματα lifestyle, τη γυναίκα, το παιδί, τη μαμά, την ψυχολογία και πολλά πολλά άλλα.
να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης του www.vavastileto.gr που σας πάει παντού. Αγγελική, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κιν. Καλό μεσημέρι από το www.vavastileto.gr. Λοιπόν, για να δούμε τι θα προλάβουμε να παρουσιάσουμε σήμερα, γιατί είναι πολλά τα θέματα μέχρι αυτή την ώρα. Καλά, βέβαια, είναι πάρα πολλά τα θέματα που θα διαβάσετε τώρα, αν μπείτε μέσα στο www.vavastileto.gr. Εμείς επιλέξαμε κάποια από αυτά. Να σας δώσουμε έτσι μια γεύση του τι συνέβη σήμερα και ποιες είναι οι ειδήσεις οι σημερινές. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα. Ωραία. Okay. Να ξεκινήσουμε με την Ναταλία Γερμανού. Mm-hmm. Σήμερα κυκλοφόρησαν τα εβδομαδιαία περιοδικά. Η Ναταλία Γερμανού, λίγες μέρες πριν την τηλεοπτική της πρεμιέρα σε ένα νέο κανάλι, τον Αντένα, έδωσε μια συνέντευξη στο περιοδικό Hello. Και εμείς έτσι ξεχωρίσαμε. Έχουμε όλη τη συνέντευξη να πούμε, αλλά εμείς ξεχωρίσαμε ένα σημείο, ένα κομμάτι της συνέντευξης που αναφέρεται στον 25χρονο σύντροφό της, τον Μάνο Ιωάννου, που είναι και ηθοποιός στο επάγγελμα, και απάντησε στις κριτικές, έδωσε τη δική της απάντηση στην Ναταλία Γερμανού, σε όσους μιλούν αρνητικά για τη σχέση της με τον Μάνο Ιωάννου λόγω της διαφοράς ηλικίας, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που η Ναταλία Γερμανού έτσι επιλέγει νεότερο σε ηλικία σύντροφο. Την ανανεώνουν μάλλον. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Αλλά δεν είναι καθόλου κακό. Και ποια γυναίκα δεν θα ήθελε όταν είναι στην ηλικία, ας πούμε, των 40 να έχει ένα πολύ νεότερο. Καλά, εντάξει, γούστα είναι και αυτά. Και επιτυχία είναι αυτό. Και γούστα, βεβαίως. Λοιπόν, να μεταφέρω λοιπόν τι δήλωσε. Και η Elizabeth Taylor είχε τέτοια μανία, νομίζω. Α, ναι, μάλιστα. Τέτοια ήταν τα γούστα της. Νομίζω εκτός από τους πρώτους 2-3 συζύγους, οι άλλοι ήταν πιο νέοι. Από τους 7-8 γάμους που είχε κάνει. Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν. Μόνο που η Ναταλία Γερμανού δεν παντρεύεται. Η Ναταλία Γερμανού δεν παντρεύεται και δεν ξέρουμε αν θα παντρευτεί κιόλας. Δεν έχει κάνει δηλώσεις περί γάμου. Ναι. Λοιπόν, λέει σχετικά με την... Σε αποσυντόνισα εγώ τώρα. Με αποσυντόνισες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που μας λες. Όταν ζεις ένα μεγάλο έρωτα, λέει, είναι άκομψο να μιλάς για τον προηγούμενο. Λέει σε όσους κάνουν κάποια κριτική σχετικά με τη σχέση της με τον Μάνο Ιωάννου, δεν έχω κάνει ποτέ σχέση για οικονομικό συμφέρον. Δεν έκανα ποτέ σχέση με τον εργοδότη μου, δεν μπήκα ποτέ ανάμεσα σε παντρεμένο ζευγάρι για να το χωρίσω. Για μένα αυτά είναι ανηθικότητες. Όχι το να είσαι με ένα νεότερο άντρα, επειδή το θέλετε και οι δυο. Και θα συμφωνήσω πάρα πολύ εγώ προσωπικά. Όντως δεν έχει κάνει τίποτα από τα παραπάνω τα οποία θα ήταν έτσι για να. Θα επιδέχονταν σε αρνητική κριτική. Το να τα έχεις τώρα και να κάνεις μια σχέση με ένα νεότερό σου δεν είναι ό,τι πιο καλύτερο να ακούς συνεχώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι την έχουμε βομβαρδίσει την Ναταλία Γερμανού. Πόσα χρόνια διαφορά έχουνε, περίπου. Η Ναταλία Γερμανού είναι περίπου 40, είναι 43, 40, παραπάνω είναι, 47. Μάλιστα. Έχουνε... Ποιος το λέει αυτό, η βοήθεια κοινού είναι αυτό. Η βοήθεια κοινού είναι η συνάδελφος δημοσιογράφος Αγγελική. Αργυρούδη, η οποία μου λένε γύρω 47. Τέλος πάντων, εγώ θα πω είναι 45, επομένως έχουν 20 χρόνια διαφορά. Έλα, κόψτε κάτι παραπάνω τώρα, κόψτε. Λοιπόν, είναι γύρω στα 40. Είναι 40, έχουν 15 χρόνια διαφορά. Αν είναι 40, έχουν 15. Ναι. Πόσο είναι ο νέος? 25. Μάλιστα. Ωραία, πάμε στο επόμενο. Μια χαρά. Και οι γονείς μου 13 χρόνια διαφορά έχουν, ορίστε. Είπα και εγώ κάτι δικό μου. Μια χαρά είναι τα λέγεται. Η μαμά είναι 13 χρόνια πιο μεγάλη. Πιο μικρή. Συγγνώμη, είναι πιο μικρή. Συγγνώμη. Έλα ρε Αγγελική. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πού θέλετε να σας πάω? Να σας πω στην Naomi Campbell. Ένα από τα κορυφαία μοντέλα στον χώρο της μόδας. Η οποία και αυτή έχουν περάσει τα χρόνια της. Ωστόσο ακόμα κάνει... 48. Ωστόσο ακόμα κάνει ποιος πασαρέλ. Η Naomi Campbell είναι 48. Ποιος είναι 48. Η Naomi... Ποιος. Η Γερμανού είναι το 65 γεννηθής. Πού τα βρίσκετε τσακάλια εκεί του www.vavastileto.gr. Είναι 48. Επομένως είναι πολλά τα χρόνια διαφορά με τον Μάνο Ιωάννου και πάμε στη Naomi Campbell. Είναι 38. Ναι. 44, πόσο είναι και αυτή. Η Naomi Campbell έχει περάσει σίγουρα τα 40. Ναι, σίγουρα. Έδωσε μία συνέντευξη η Naomi Campbell και αποκάλυψε εισαγωγικά τη σκληρή δίαιτα. Τι έκανε για να ανέβει ξανά στην πασαρέλα, διότι την είδαμε πρόσφατα στην επίδειξη μόδας του διάσημου σχεδιαστή Versace. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει το κούρεμα. Το κούρεμα δεν μ' αρέσει. Δεν σου αρέσει, Αυτή η γυναίκα όμως είναι, δεν ξέρω. Μου κάνει Whitney Houston εδώ στην ασπρόμαυρη. Ισχύει. Και που 50.
Να πούμε ότι μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη και αποκάλυψε τι έκανε για να ανέβει ξανά στην Πασαρέλα. Αφήνοντά του όλου άφωνου. Έκανε η μαύρη γαζέλα. Τι έκανε η μαύρη γαζέλα. Είπε ότι 10 μέρες πριν την επιστροφή τη στην Πασαρέλα. Έπινε μόνο νερό. Χυμούς. Όχι, μόνο χυμούς. Μόνο χυμούς. Φυσικούς φαντάζομαι. Ναι, φυσικούς λοιπόν, χυμούς, με καρότο, σας συνιστώ να μην προσπαθήσετε να το κάνετε κι εσείς αυτό. Όχι, είναι πραγματικά πολύ σκληρό. Λέει ότι έπινε χυμούς που περίχαν καρότο, τζίντζερ και ανανά για αποτοξίνωση. Καρότο, τζίντζερ και ανανά, Ναι. Επίσης, επισήμανε βέβαια, το τόνιζε συνεχώς, ότι δεν είναι αυστηρή με τη διατροφή της, αφού τσιμπάει συχνά πυκνά πατατάκια και σοκολάτες, παρακαλώ πολύ. Ωστόσο, όμως, γυμνάζεται κάνοντας πιλάτες. Της αρέσει πολύ η γυμναστική του πιλάτες. Κοίταξε, μετά το χωρισμό του Βλαντιμίρ Ντορόνιν, ίσως χρειάστηκε έτσι να φάει λίγο junk food. Για ψυχολογικούς λόγους. Εντάξει, όλοι έχουμε βιώσει ένα χωρισμό και όλοι κάπως έτσι το ξεπερνάμε. Ναι, αλλά νομίζω ότι η μαύρη γαζέλα ήταν, δηλαδή δεν πίστευε ότι ο Ντορόνιν θα την χώριζε ξαφνικά και θα τα έφτιαχνε με μία επέτειες μοιάζει κιόλας, θα λέγαμε. Με μια, που της μοιάζει κιόλας και νομίζω ότι ήταν και σε κάποιο reality νεαρή που ήταν και guest, η Ναόμι Κάμπελ, σε αυτά το next top model και τέτοια. Πολύ ενημερωμένη και από το χώρο της μόδας. Ναι. Θα μας βάλει στα γυαλιά. Μάλιστα. Πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι και νέο και φρέσκο. Έλληνες ή ξένοι. Έλληνες και έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες, όχι εμείς, εβδομαδία περιοδικά, αλλά και εμείς είμαστε από τους πρώτους που έτσι τις δημοσιεύσαμε. Ωραία. Και μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Κατρίνα Τσάνταλη. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι ευτυχισμένος, δεν το κρύβει. Το είχε δηλώσει και ο ίδιος μιλώντας πρόσφατα έτσι, για την νέα του σχέση, αποφεύγοντας βέβαια να μιλήσει με ονόματα. Οι φωτογράφοι του συνέλαβαν έξω από το σπίτι του τραγουδιστή. Βέβαια έφυγαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ήταν μαζί στο σπίτι. Τα παιδιά παίρνανε όσο δυνατόν περισσότερο μπορούν χρόνο μαζί, γιατί και οι δύο έχουν φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμα. Η Κατρίνα, όπως λέει το ρεπορτάζ, γύρισε στο σπίτι της στη Φιλοθέα που μένει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήγε στο μαγαζί που εμφανίζεται αυτή την περίοδο, στα Νότια Προάστια. Είναι ωραίες φωτογραφίες, είναι ένα φρέσκο ζευγάρι, όμορφο και να πάνε όλα καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα γρήγορα, Αγγελική, γιατί δεν θα προλάβουμε. Πάμε στο αποκλειστικό μας. Πάμε στο αποκλειστικό μας. Λοιπόν, πάμε στην Αργυρό Μπαρμπαρίγου, την οποία βέβαια στις λίγες μέρες έχουμε και τη χαρά να την βλέπουμε και τηλεοπτικά στην εκπομπή της Face και του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα. Η Αργυρό Μπαρμπαρίγου μαγείρεψε για πολύ σημαντικές προσωπικότητες του κόσμου. Και να βλέπουμε και την πρώτη. Και την πρώτη, τη σημαντικότερη για την Ελλάδα, τον πρωθυπουργό μας, τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν βρέθηκαν και έφεγαν από τα χέρια της Αργυρός Μπαρμπαρίγου σε ένα δείπνο που προέδρευσε ο Μπιλ Κλίντον στο govastileto.gr. Έχουμε αποκλειστικές φωτογραφίες, έχουμε βίντεο. Βλέπουμε και τον σεφ με τον οποίο συνεργάστηκε η Αργυρό Μπαρμπαρίγου στη Νέα Υόρκη, τον Τζον Στίβενσον. Είναι πολύ ωραίες φωτογραφίες. Είναι μεγάλη τιμή αυτή για την Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Ωραία, και να πούμε ότι έχουμε και ένα βίντεο αποκλειστικό, το οποίο όμως δεν θα προλάβουμε τώρα να το δείξουμε εδώ. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο govastileto.gr να δείτε όλες τις φωτογραφίες από αυτούς που παρευρέθησαν εκεί, σε αυτό το γεγονός. 62 καλεσμένοι, παρακαλώ πολύ. 62 καλεσμένοι, ένα εξαιρετικό μενού έτσι γραμμένο πάνω. Στους καλεσμένους. Ακριβώς. Τα έχουμε όλα πάρα πολύ αναλυτικά. Είναι αποκλειστικό δικό μας θέμα, Αγγελική. Μπορούν λοιπόν οι τηλεθεατές ή τηλεθεάτρες να μπουν στο govastileto.gr. Και έχουμε και δηλώσεις της θήκης της Αργυρός Μπαρμπαρίγου. Ακριβώς, έχουμε και ένα βίντεο, έχουμε και φωτογραφίες. Μπείτε να το δείτε, έχει ένα ενδιαφέρον. Η σεφ, εδώ η Ελληνίδα σεφ Αργυρό Μπαρμπαρίγου, την οποία γνωρίσαμε από τις τηλεοπτικές εκπομπές, από τα μαγειρέματα στις πρωινές, μεσημεριανές, απογευματινές εκπομπές. Βρέθηκε λοιπόν στην Αμερική και κλήθηκε να μαγειρέψει για 62, είπαμε, εκλεκτούς 62 εκλεκτούς καλεσμένους. Βεβαίως, και έχουμε το αποκλειστικό.
ρεπορτάζ. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο για σήμερα. Ωραία. Δεν πειράζει, αύριο. Αύριο, λοιπόν. Γεια σας. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ την ίδια ώρα, 12. Infotainment, για να μάθουμε τα θέματα της ημέρας. Γεια σας.